Ναι. Το ξέρω. Βεβαίως, βεβαίως. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο σε συγκεκριμένο τρόπο. Αυτό ακριβώς. Άρα, αλλά είναι αυτά που θέλω. Αυτό θέλω να πω. Ότι δεν αποστάτευτοι μπαίνουν εκ γνώση του μέσα. Σε αυτό έχει δίκιο. Κατάλαβε το να ναι. Δηλαδή λένε αυτό που θέλουν να πω. Ναι, όταν τρουπώσουν όμω. Και... ναι, όταν τρουπώσουν όμω, θέλω την προστασία του Καραμελίδη. Την οποία δεν έχω. Πριν μπουν μέσα, επειδή σου λογούμε μέχρι γάμα την πήγα και μετά ξέρετε, προχώρησε γιατί είναι κακάπιονα. Μετά, από τη στιγμή που θα φτάσει πίτα εθνική και μετά, να ξέρεις ότι γνωρίζουν πολύ καλά το τι γίνεται πάνω. Έχω ένα φίλο ρε, άκου να δεις, έχω ένα φίλο, έχει ένα γιο διαιτητή. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω το όνομα. Δεν τον προωθούν. Δεν το λέει, δεν χρειάζεται, εντάξει, ναι. Ναι, δεν τον προωθούν, για τους συγκεκριμένους λόγους. Ναι, τέλος πάντων, πολλά παίζονται, για το σιλοτιμή αυτά που λένε αυτά που θέλουν να πούνε. Από σαν τη θένιο, που ξέρουν πολύ καλά το τι και για να ανέβει. Για να ανέβει ο διαιτητής αυτός, πρέπει από Πειραιά μεριά. Παλιότερα τον τους ανέβαζε ο Γκαγκάτσης. Εδώ, άκου να δεις. Τους βοηθούσε ο Γκαγκάτσης. Αλλά όταν παίζανε μετά με τον Ολυμπιακό, χτυπούσαν υπέρ του Ολυμπιακού. Τι να το κάνω εγώ δηλαδή, που είναι από το περιβολάκι ο Γκαγκάτσης. Εμένα τη δουλειά μου με την κάνει, έχω τιμία διαιτησία, δεν έχω. Τι να το κάνω που είναι Θεσσαλονικιός. Μα τι να το κάνω με αυτή την μπούρδα που είπε ο Σαββίδης. Την μπούρδα. Δεν του δώσε κανένα καμιά τσιμπιά από πίσω, κανένα μπράβο. Έτσι να τον. Να του πει τι λες ρε εσύ τώρα, πλάκα μας κάνεις, να πούμε. Συμφωνώ με τον πρόλογο σου, είναι 100% στην πραγματικότητα. Την καλημέρα μου. Γεια χαρά. Παρακαλώ. Έλα, φίλε.